Καλωσορίζουμε την κυρία Τελεγιορίδου. Τι κάνετε, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παραρά. Καλημέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ στον Α. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είστε από αυτές που μπορείτε να πείτε ή και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κακό το επίδομα των 2.000 για τα παιδιά. Προφανώς δεν είναι κακό. Βέβαια να πούμε ότι η ανακοίνωση έλεγε ότι θα δίνεται εφάπαξ επίδομα 2.000 και γίνεται τώρα σε δύο δόσεις. Νομίζω ότι έχει κάποιο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια, πέρα από το επίδομα που είναι θετικό, το να μεγαλώνει ένα παιδί δεν είναι μόνο τα έξοδα της γένας του, αλλά είναι τα όλα έξοδα της οικογένειας, που καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να στηρίζεται γενικά σε όλη την διάρκεια. Και εδώ να πω για τα επιδόματα ότι ήδη στον προϋπολογισμό έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση συνολικά των επιδεδομάτων, που είναι πάνω από 300 εκατομμύρια. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα τουλάχιστον στους ανθρώπους που ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και έχουν πραγματικά ανάγκη. Και να ξέρετε πάντως ότι, μιας και το λέτε αυτό, δεν έχει βγει ακόμη, θεωρώ, σαν είδηση. Θα το δούμε όμως, ίσως, έχω εγώ την πληροφορία, ότι επανέρχεται, γι' αυτό λέω καμιά φορά, μην τα καταργείτε αυτά, είναι χρήσιμα. Εσείς το είχατε εκτός ή νομίζω από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο, δεν ξέρω αν το καταργήσετε εσείς, το 500 για κάθε παιδί. Σκέφτονται μέσα στο επόμενο τετράμινο εξάμηνο για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες να το επαναφέρουν. Αυτά λοιπόν είναι θετικά και έρχεται να κολλήσει θετικά, σε αυτό που είπατε, ότι πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Να, και με αυτά ακριβώς μεγαλώνει. Ακριβώς αυτό σας λέω. Όταν λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα, είναι θετικό να βοηθήσει για την οικογένεια. Γι' αυτό σας είπα ότι και το επίδομα των 2.000 δεν είναι κάτι αρνητικό. Απλά θα μπορούσε να δοθεί, όπως το είχε πει αρχικά η κυβέρνηση. Εντάξει, σωστά. Και πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, δημιουργείται μία επιτροπή που θα ελέγχει. Αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εξορισμό από τη στιγμή της γέννησης. Mm-hmm. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη, όλα αυτά στην πράξη πρέπει να φαίνονται και εκεί θα φανούν. Τώρα θέλω ένα σχόλιο έτσι για την Προεδρία της Δημοκρατίας και όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία που είχατε χθες με ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Έχουμε την πρώτη γυναίκα, κυρία Τελεγιορίδου. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βέβαια το 2020 αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση όσον αφορά το φύλο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι. Συμφωνώ ένα και το λέω συνέχεια και εγώ ότι δεν είναι είδηση. Μην το κάνουμε σαν είδηση. Γιατί εγώ λέω ότι. Λέω. Τι θα πούμε είναι, δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε γυναίκα βουλευτή στην Καστοριά. Βεβαίως θα έχουμε και άντρα και γυναίκα. Τι να κάνουμε. Ακριβώς αυτό λέω. Ναι. Ότι δεν μπορεί να αποτελεί είδηση το φύλο. Αλλά είδηση θα πρέπει να αποτελεί η ικανότητα, η επάρκεια του προσώπου και εκτιμούμε ότι η κυρία Σακελαροπούλου έχει αυτή την επάρκεια, ότι μπορεί να σταθεί σε αυτήν την θέση και είναι ένα άτομο το οποίο έχει υποδείξει στην πορεία του ότι είναι σοβαρή, ότι είναι υπεύθυνη και ότι μπορεί να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις. Γι' αυτό άλλωστε και το 2018 την είχαμε προτείνει για πρόεδρο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που επίσης ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Εμείς από την πλευρά μας στηρίξαμε αυτή την επιλογή. Θεωρούμε ότι ήταν μια καλή επιλογή του Πρωθυπουργού και θεωρούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε την πρόεδρο, γιατί πράγματι η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω απλώς τη γνώμη σας, επειδή βλέπω γίνονται πάρα πολλές αναφορές για το παρελθόν της κυρίας Σακελαροπούλου, όταν λέω παρελθόν, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή για κάποιες αποφάσεις που έχει διαχειριστεί και έχουν βγει επί των ημερών της. Είναι κάτι που πρέπει να το συνδυάζουμε με την Προεδρία της Δημοκρατίας? Πώς σας φαίνεται αυτό? Κοιτάξτε, η Προεδρία της Δημοκρατίας προφανώς έχει άλλες αρμοδιότητες και άλλος διαφορετικός είναι ο ρόλος της. Η κυρία Σακελαροπούλου πράγματι χειρίστηκε κρίσιμα θέματα και νομίζω ότι αυτό της δίνει την εμπειρία ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει θέματα τα οποία είναι σοβαρά. Θεωρώ ότι και η πρώτη της τοποθέτηση έβαλε το πλαίσιο της παρουσίας της στην Προεδρία από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Ένα πλαίσιο που κρίνεται θετικό, καθώς έδειξε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία της χώρας και την υπεράσπισή της, αφορούν την κοινωνία
κοινωνική δικαιοσύνη, το κοινωνικό κράτος, μίλησε για την υγεία, για την παιδεία, ως αναφέρει το δικαίωμα όλων, μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφερόμενη στο προσφυγικό, μίλησε για την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι όλα αυτά βρίσκονται σε μια κατεύθυνση η οποία είναι προς όφελος της κοινωνίας μας και της χώρας μας. Μάλιστα. Να σας πω, ήσασταν υπερβολικοί με τη Βασιλόπιτα ή όχι? Αποκαλύψατε μια υπόθεση 12.000 βέβαια. Γράψατε ότι εγώ με 30 ευρώ ρε παιδιά έκανα πέρσι. Ο κύριος Βορύδης, το Υπουργείο δηλαδή, με 12.000. Στην συνέχεια πήρε μεγάλη διάσταση το θέμα. Έτσι, είδατε τι έχει συμβεί. Νομίζω το πήρε πίσω κιόλας ο κύριος Βορύδης. Αλλά για πείτε μου, τι ήταν αυτό? Ήταν ενδεικτικό της κατάστασης γενικά της διακυβέρνησης? Κοιτάξτε, προφανώς το να κοπεί η Βασιλόπιτα είναι κάτι που είναι μια χαρούμενη διαδικασία και μια χαρούμενη εκδήλωση. Ναι. Από εκεί και πέρα. Μια εκδήλωση που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις. Ένα λεπτό. Σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που τόνισα εγώ, κύριε Παραρά, είναι το εξής. Ναι. Όταν διαχειριζόμαστε χρήμα από τα δημόσια ταμεία και ιδιαίτερα μετά από την δεκαετή εμπειρία που μας οδήγησε σε μια κατάσταση κρίσης και στα μνημόνια, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αυτά τα χρήματα να δίνονται για την βοήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση των Ελλήνων αγροτών, κτηνοτρόφων, την προβολή των προϊόντων, την επικοινωνία και την επαφή που πρέπει να έχει το Υπουργείο, η ηγεσία του Υπουργείου με όλους αυτούς τους φορείς, ώστε να λύνει μικρά και μεγάλα προβλήματα, και το να δίνεται ένα τέτοιο μεγάλο ποσό για μια εκδήλωση που, επιτρέψτε μου να πω, είναι μια φιέστα προβολής της ηγεσίας, το θεώρησα μια φιέστα προσωπική. Η αλήθεια είναι ότι πήρε και μια έκταση πάρα πολύ μεγάλη. Μεγάλη. Προσωπική αυτό... προβολή, είπατε. Προσωπική του κυρίου Βορύδη, είπατε, έτσι. Αυτό που λέω είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται και για προσωπική προβολή. Μάλιστα. Και βέβαια να πω ότι ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι αυτό ήταν λάθος και γι' αυτό ανακάλυψε και αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Να σας ρωτήσω προφανώς, για το Υπουργείο τώρα. Υπάρχουν κονδύλια στο Υπουργείο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την δική μου γνώμη για σκοπούς του Υπουργείου και των αγροτών. Ναι. Για να δω λίγο τώρα την άποψή σας για το Υπουργείο. Θέλω κριτική, θέλω άποψη για την πορεία περίπου, έτσι από τον Ιούλιο μέχρι τώρα είναι αρκετοί μήνες, και του Υπουργού αλλά και του Υπουργείου. Ήσασταν εκεί, θέλω να μάθω, γίνεται δουλειά? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα προχωράνε. Να πω χαρακτηριστικά το Ταμείο για τις Επενδύσεις, το Ταμείο για τις Χρηματοδοτικές Δυνατότητες που μπορούν να έχουν οι αγρότες, το οποίο έχει προχωρήσει και έχει υπογραφεί από τη δική μας κυβέρνηση. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Βέβαια υπάρχουν και αρκετές καθυστερήσεις, τις οποίες θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η καινούργια ηγεσία. Για παράδειγμα, υπάρχει μια κοιλιά στους ελέγχους για τις ελληνοποιήσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία έχουν προχωρήσει. Μάλιστα. Τα θετικά του Υπουργείου είναι, για παράδειγμα, η συγκρότηση της διεπαγγελματικής. Από εκεί και πέρα όμως τα αρνητικά του είναι η καθυστέρηση για τα 32 εγκυοβελτιωτικά έργα, τα οποία ήδη είχαν υπογραφεί από τη δική μας κυβέρνηση και έχουν περάσει 7 μήνες και βλέπουμε ότι δεν γίνεται καμία διαδικασία για τη δημοκράτησή τους. Και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσει η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου και στη συζήτηση που γίνεται για την κοινή αγροτική πολιτική, όπου κατά την δική μας γνώμη θα έπρεπε να συνεχιστούν οι συμμαχίες που είχαμε δημιουργήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να μην πάμε στην πλήρη εξίσωση των επιδοτήσεων, κάτι που θα σημαίνει ότι θα χαθούν εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες αγρότες. Είναι πολλά θέματα, τα παρακολουθούμε. Εμείς κάναμε και μία επίκαιρη ερώτηση πριν από μερικές μέρες στον Υπουργό, όπου αυτά συζητήθηκαν στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όπου τα θέματα είναι θετικά θα στηρίζουμε, όπου όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις θα κάνουμε κριτική, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να διορθώσουμε πράγματα. Να ρωτήσω τώρα για την Καστοριά. Είμαστε σε μια φάση, κυρία Τελεγεωρίδου, που εντάξει, συζητάμε με όλους σας ένα σχέδιο από εδώ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν βλέπω μια κινητικότητα
και κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι. Υπάρχει μία υπόθεση σοβαρή στην περιφέρειά μας, η απολιγνητοποίηση, ένα πακέτο, άλλοι το θεωρούν μεγάλο, άλλοι μικρό, τα 3,7, 4,5, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια θα είναι τελικά. Δεν ξέρω καν αν μέσα από αυτά εμείς είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε κάτι για την περιοχή μας, αλλά να σας ρωτήσω, επιτέλους κάποιος από εσάς, και εσείς ακόμα, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είστε εσείς, αν είναι ο Τσιγκαλάγιας, αν είναι ο Κορεντζίδης, θα πάρετε επιτέλους μια πρωτοβουλία να συνεννοηθείτε 7 άνθρωποι που διοικείται τον νομό μας να κάνουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, μια καινούρια πλατφόρμα την οποία θα τη συμφωνήσετε για να διεκδικήσουμε λεφτά. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τελεγιορίδου, ακόμα σήμερα να μιλάμε με τεράστιες ευθύνες που έχετε όλοι για το φράγμα του Νεστορίου, για το ένα, για το άλλο. Ακόμη σε αυτά θα μείνουμε. Δεν θα συνεννοηθούμε επιτέλους τοπικά. Εμείς προσπαθήσαμε το προηγούμενο διάστημα να δώσουμε μια διαφορετική προοπτική στην περιοχή και γι' αυτό προκρίναμε κάποια έργα εξωστρέφειας της περιοχής μας, όπως για παράδειγμα ήταν η σύνδεση με το σιδηρόδρομο, η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε ειδικά για την περιοχή μας τον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της γουνοποίησης. Η Δυτική Μακεδονία γενικά, όπως το θέτεται, πράγματι αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την μεταλιγνητική εποχή. Υπήρξε το τελεσίγραφο του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΟΗΕ ότι κλείνουν όλες οι λιγνητικές μονάδες το 2028. Αυτό όμως έγινε χωρίς να υπάρχει αυτό που είπατε, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, το οποίο τώρα αναζητείται αποσπασματικά. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ είμαι στη διάθεση της κυβέρνησης, παρά το ότι δεν είμαστε πλέον εμείς στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι και ο δικός μας ρόλος μπορεί να είναι σημαντικός. Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί για το πώς θα προχωρήσουμε. Όταν όμως από την άλλη πλευρά βλέπουμε πράγματα που διαλύονται την περιοχή μόνο και μόνο επειδή τα είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι αυτό που μου λέτε θα πρέπει να το απευθύνετε. Όχι, είναι τραγικό. Όχι, το κάνω και εγώ μιλάω με όλους πλέον. Κύριε Παραρά, είδατε τι έγινε χθες στο νομοσχέδιο για το Υπουργείο Παιδείας. Καταργείται το τμήμα της προσχολικής αγωγής στην Καστοριά. Και θα ερχόμουν σε αυτό. Καταργούνται 6 νέα τμήματα στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Είδατε τι έγινε με το ΚΕΦΙΑΠ. Τελικά, μετά από την πίεση, πράγματι έγινε μια προσωρινή λύση με τη φυσίατρο, αλλά έπεται και η διαδικασία για τους εργαζόμενους, τον οποίο η σύμβαση λύγει σε λίγες μέρες. Και αν δεν ανανεωθεί, το κέντρο θα κλείσει. Ναι. Δείτε με το φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά, το οποίο έχει παγώσει. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία μας φέρνουν πίσω, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ αρνητικό. Και θεωρώ πολύ αρνητικό το γεγονός ότι οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες δεν μιλάνε. Θυμάστε πόσο λαλίστατοι ήταν το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα για θέματα τα οποία λυνότανε και προσπαθούσαν να πούνε ότι εμείς αυτά δεν θα τα κάνουμε. Και όταν γινότανε δεν μιλούσαν. Τι κάνουν σήμερα? Τι κάνουν για το πανεπιστήμιο? Τι κάνουν για το φορέα διαχείρισης? Τι κάνουν για το φυσικό αέριο? Με αυτό έχει δομολογήσει η καινούργια κυβέρνηση την ιδιωτικοποίηση και των δικτύων και τις διανομές. Με αυτό που περιγράφεται τώρα. Έχουν έρθει αυτές τις μέρες στην Καστοριά οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, όπου είχαμε βάλει το 30% έκπτωση, το δημολόγιο για όλη τη Δυτική Μακεδονία, που έχει καταργηθεί πλέον αυτή η έκπτωση. Περιμένετε λίγο, έχει καταργηθεί η έκπτωση στο ρεύμα? Βεβαίως, εάν δείτε, και θα το ψάξω λίγο περισσότερο και θα κάνω και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, δείτε τα τιμολόγια που έχουν έρθει από χθες στα νοικοκυριά, δεν υπάρχει μέσα η έκπτωση του 30% στους εκαθαριστικούς λογαριασμούς. Καθίστε, καλά, αυτό έπρεπε κάθε φορά να έχει μια υπουργική απόφαση νομίζω για να δίνεται, εντάξει, αλλά ήταν ψηφισμένο. Ήταν όμως μια δέσμευση που νομίζω ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία που εκλογικά έλεγε ότι θα συνεχιστεί. Νομίζω δεν το έχω ακούσει να το αναδεικνύει. Δείξε όμως τον προϋπολογισμό. Πρώτη φορά το ακούω από εσάς αυτό. Κονδύλιο. Δείτε λίγο τα τιμολόγια, σας λέω και εγώ θα ψάξω περισσότερο, όμως τα τιμολόγια που μας έχουν έρθει δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση. Δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση, μάλιστα. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό.
και απορώ αν γίνεται, γιατί γίνεται και γιατί δεν μιλάει και κανείς, έτσι, αν είναι αυτό να το. Αυτό είναι το θέμα. Κόβει. Από τη μια, εγώ πραγματικά να στηρίξω προσπάθειες που είναι σε θετική κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να υπάρχει σιωπή από τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες, επειδή τώρα στα πράγματα είναι η εκλεκτική κυβέρνηση τους. Όχι, όχι, κανείς. Όλοι μαζί πρέπει να το προσπαθήσουμε. Δεν αυτό. Υπάρχει θέμα να είναι σιωπή, και εδώ τουλάχιστον εγώ θέλω να τα αναδεικνύω όλα αυτά. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε ένα θέμα, όπως το λέτε, δηλαδή υπάρχει το ζήτημα της μείωσης που δεν υφίσταται πια, λέτε, και ένα δεύτερο δεν για τα. Υπάρχει στα τιμολόγια. Δεν υπάρχει τιμολόγια. Και θα ζητήσουμε εξηγήσεις γι' αυτό. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Άμεσα πρέπει κιόλας να γίνει, για να. Και απορώ και περιφερειακά πώς δεν έχω δει ακόμα να υπάρχει μια κινητικότητα. Το είχε κυνηγήσει και ο Καρυπίδης αρκετά αυτό. Τέλος πάντων, για πείτε μου κάτι ακόμη. Για τα πανεπιστημιακά, είναι οριστική πλέον η εξέλιξη αυτή που περιγράφετε? Κοίταξε, στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε καταρχήν επί της αρχής χθες, και τώρα σε λίγο έχουμε και νομαστική ψηφοφορία επί των συγκεκριμένων άρθρων, καταργούνται τα 37 πανεπιστημιακά τμήματα. Mm-hmm, mm-hmm, ναι. Και ο Υπουργός λέει ότι θα κάνει συζητήσεις και θα ξαναρχίσει από την αρχή για να δει πώς θα είναι ο καινούριος χάρτης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Εγώ όμως εκείνο που λέω είναι ότι το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί. Με το σχέδιο Αθηνά χάσαμε το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, με το σχέδιο Αθηνά χάσαμε την αρχιτεκτονική, και με το νόμο Κεραμέως χάνουμε το τμήμα φροντίδας και αγωγής της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Αυτά είναι γεγονότα. Mm-hmm. Και πρέπει να αντιδράσει και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό της περιοχής και ο κόσμος. Ναι. Να σας ρωτήσω, εάν έρθει η ώρα να κουβεντιάσετε κάποια στιγμή όλοι μαζί, έχουμε κάτι καινούργιο να προτείνουμε για την Καστοριά? Είπατε βέβαια πριν το τρένο, αλλά το τρένο της απολιγνητοποίησης βλέπω ότι έρχεται, είναι φορτωμένο τώρα με πακέτο χρημάτων, θα το χάσουμε και αυτό, ούτε τρένο θα δούμε, ούτε πακέτο. Κοιτάξτε, έχετε όμως πρόταση? Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία η περιοχή μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σε μια τέτοια συζήτηση τα βασικά που μπορεί να συζητήσει η περιοχή μας είναι το πώς μετά από την μεταλιγνητική εποχή, αλλά και το πώς ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή με την κρίση που υπάρχει στη Γουνοπία, από την μια θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον κλάδο της Γουνοπίας ώστε να ξανααποκτήσει την παλιά του έγκλη. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει και με διεθνείς παράγοντες. Και από την άλλη να δούμε πώς μπορεί στην περιοχή να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, και αυτό που λέμε για το τρένο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορέσει η περιοχή μας να πάρει στον συνολικότερο ρόλο της χώρας ως μια χώρα διαμετακομιστικό κέντρο, να πάρουμε και εμείς ένα κομμάτι, γιατί αν δεν το πάρουμε εμείς θα το πάρουν τα Γιάννενα, θα το πάρει η Φλόρια, θα το πάρουν άλλοι. Εμείς ήδη το έχουμε ξεκινήσει και είναι πολύ σημαντικό όλοι να βοηθήσουν ώστε αυτό να μην χαθεί. Για να το δούμε. Ευτυχώς λοιπόν, η Εργοσέ βγήκε και είπε ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει. Περιμένουμε βέβαια τις εξελίξεις και με τη σύραγγα της Κλεισούρας και με το φυσικό αέριο εδώ περιφερειακά, που τα έχει βάλει πολύ μπροστά. Η σύραγγα της Κλεισούρας προφανώς είναι ένα έργο καλώς να γίνει, όμως είναι ένα έργο που αφορά ενδοπεριφερειακή σύνδεση και δεν είναι ένα έργο που έχει μια προοπτική της σύνδεσης της περιοχής μας και του ανοίγματός της προς το εξωτερικό, που είναι επίσης νομίζω πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα το φυσικό αέριο ελπίζω ότι θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία και από τους υπόλοιπους. Φοβάμαι όμως ότι αυτό μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Αντίθετα, φαίνεται να εξυπηρετούνται ιδιωτικές εταιρείες και όχι κρατικές. Λοιπόν, και θα μείνουμε σε αυτά. Έτσι, παρακολουθώ τώρα. Είπατε, έχετε κοινοβούλιο σήμερα, έχετε νομαστική? Ναι, έχουμε ονομαστική σε λίγο για το νομοσχέδιο για το Υπουργείο Παιδείας. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Τελεγιορίδου, για την κουβέντα. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετάμε την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.